βρισκόμαστε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ΓΕΑ, μια εταιρεία η οποία είναι κατά 80% εξαγωγική και κάνει την Ελλάδα περήφανη στο εξωτερικό. Κοντά μας έχουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΓΕΑ, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, ποια είναι η ΓΕΑ και ποια η φιλοσοφία που ακολουθεί? Η ΓΕΑ είναι μια ελληνική εταιρεία, της οποίας το όραμα είναι επώνυμο, τυποποιημένο, ποιοτικό ελληνικό προϊόν στις αγορές όλου του κόσμου. Χτίστηκε με σκοπό να προωθήσουμε την ελληνική μεσογειακή διατροφή και τη γαστρονομία μας, τον τρόπο ζωής μας, τον τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε το φαγητό, που για μας είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση, είναι παρέα με φίλους, όλο αυτό το γαστρονομικό μας πολιτισμό και τα εξαιρετικά ποιοτικά μας προϊόντα και να τα τοποθετήσουμε σε όλες τις αγορές του κόσμου. Πώς μια ελληνική εταιρεία κατάφερε να διεισδύσει στις ξένες αγορές με το 80% της παραγωγής της να βασίζεται σε εξαγωγική δραστηριότητα και όχι μόνο αυτό, αλλά να κερδίζει διαρκώς διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με πιο πρόσφατη αυτή στα European Business Awards? Ήταν μια μεγάλη διάκριση, γιατί ήρθε ανάμεσα σε 15.000 ευρωπαϊκές εταιρείες από όλους τους κλάδους και όλες, ακόμα και η παροχή υπηρεσιών. Και αυτές οι 15.000 εταιρείες αντιπροσωπεύουν ένα τζίρο του 1/3 ή το 8,2% του ευρωπαϊκού GDP. Βέβαια, εξίσου σημαντικές για μας είναι και οι άλλες μας βραβεύσεις που αφορούν την ποιότητα και τη γεύση των προϊόντων. Θα έλεγα μάλιστα για μια εταιρεία τροφίμων, είναι πολύ σημαντικό να βραβεύεται για τη γεύση και την ποιότητα. Όσον αφορά τον εξαγωγικό μας προσανατολισμό, μάλλον ξεκινήσαμε τελείως ανάποδα. Στην αρχή ήμασταν 100% εξαγωγικοί. Τα πρώτα 6 χρόνια της ιστορίας μας κάναμε 100% εξαγωγές. Μετά μπήκαμε, κατά κάποιο τρόπο, οπορτουνίστηκα στην ελληνική αγορά. Όταν οι Έλληνες άρχισαν να ανακαλύπτουν καλά ξανά τις αξίες της ελληνικής μεσογειακής διατροφής μετά τα δύο μεγάλα διατροφικά σκάνδαλα της προηγούμενης δεκαετίας, τις τρελές αγελάδες και τις διοξίνες στα κοτόπουλα, και έτσι μπήκαμε και στην ελληνική αγορά, η οποία αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει το 18% περίπου του τζίρου μας. Εσείς τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε για να κάνετε κάτι τέτοιο και σε τι διαφέρει κατά τη γνώμη σας το επενδυτικό περιβάλλον στο εξωτερικό από αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα? Στις αγορές του εξωτερικού προφανώς ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μόνο από τα ελληνικά προϊόντα. Μάλλον δεν υπάρχει δυστυχώς ανταγωνισμός από τα ελληνικά προϊόντα. Γιατί τα ελληνικά προϊόντα στις περισσότερες αγορές δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν σημαντικά μερίδια και αναγνωρισιμότητα. Αλλά είχαμε τον πολύ μεγάλο ανταγωνισμό από τις άλλες μεσογειακές χώρες, την Ιταλία, την Ισπανία, χώρες οι οποίες έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρόνια στη μεσογειακή διατροφή. Άλλωστε, δεν ξεχνάμε ότι η μεσογειακή διατροφή έγινε μόδα κατά κύριο λόγο από τους Ιταλούς. Και άρα λοιπόν αυτή η. Πολλά ελληνικά προϊόντα, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι είναι ελληνικής προέλευσης, ελληνικής παραγωγής και τα πουλάνε στις γειτονικές χώρες με δική τους. Οι Ιταλοί τα πήραν, τα τυποποίησαν σωστά, τα προώθησαν σωστά και έτσι κατάφεραν και τα καθιέρωσαν στις διεθνείς αγορές. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο του ανταγωνισμού. Και δεν είναι μόνο τα μεσογειακά προϊόντα, γενικά ανταγωνιστικές αγορές, στις οποίες υπάρχουν πολύ ψηλά ποιοτικά στάνταρτ, υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις συνέπειας και σοβαρότητας στην παράδοση και στον τρόπο λειτουργίας των δικτύων διανομής. Και όλα αυτά σημαίνει ότι πρέπει να είσαι συνεπής, σοβαρός, με πολύ καλή παραγωγή από πίσω. Φαντάζομαι η γραφειοκρατία δεν είναι η ίδια που κάποιος μπορεί να αντιμετωπίσει στο εξωτερικό με αυτή που αντιμετωπίζει στην Ελλάδα. Ναι, καλά, όποιος είναι συνηθισμένος στην ελληνική γραφειοκρατία, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να τον τρομάξει στο εξωτερικό από πλευράς διαδικασιών ή γραφειοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι γνωστό ότι τρέφουν μια ιδιαίτερη προτίμηση για τα ελληνικά προϊόντα. Ισχύει το ίδιο και για την Ευρώπη? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτή την προτίμηση των ελληνικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται και πηγαίνουν καλά. Εντοπίζεται ουσιαστικά σε δύο προϊόντικες κατηγορίες. Στο ελληνικό γιαούρτι, που είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία επιτυχίας, με τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, μεγάλη δημοφιλία ανάμεσα στους Αμερικάνους καταναλωτές. Και η άλλη προϊόντική κατηγορία στην οποία υπάρχει πολύ ψηλή και καλή γνώμη των Αμερικανών για τα ελληνικά προϊόντα είναι οι ελιές. Mm-hmm. 50% των Αμερικάνων καταναλωτών θεωρούν ότι η ελληνική ελιά είναι η καλύτερη ελιά στον κόσμο. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει για τις υπόλοιπες προϊόντικες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα στο λάδι, το μεγάλο εθνικό μας προϊόν, όπου 70% των Αμερικανών καταναλωτών ελαιολάδου δεν αναγνωρίζουν άλλη χώρα προέλευσης του ελαιολάδου πλην της Ιταλίας. Άρα λοιπόν, ακόμα και στην Ιταλία τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Στην Ευρώπη, θα έλεγα απεναντίας, υπάρχει μεγαλύτερη γνώση
διαφορετικών ελληνικών προϊόντων και άρα δεν περιορίζεται μόνο στο γιαούρτι και στις ελιές. Απ' την άλλη όμως δεν έχει γίνει καθόλου συστηματική προώθηση των ελληνικών προϊόντων και δεν υπάρχει αντίστοιχη παρουσία προϊόντων στα ράφια που θα επέτρεπε να μεγαλώσουν και πολύ σημαντικά. Εσείς τι θα συμβουλεύατε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το επιχειρήν και να κερδίσει το στοίχημα της εξωστρέφειας, καθώς εσείς έχετε ακολουθήσει μια επιτυχημένη συνταγή? Καταρχήν να το τολμήσει. Χρειάζεται μια σοβαρή επένδυση σε branding και σε marketing, τα οποία είναι δύο στοιχεία τα οποία τα παραγνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται εξαιρετική ποιότητα, γιατί αυτό κατά τη γνώμη μας είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών προϊόντων. Και με βάση αυτά τα δύο όπλα, οπλισμένος με πολλή επιμονή και υπομονή, θα βγει έξω και θα αρχίσει σιγά σιγά να χτίζει τις αγορές. Χρειάζεται υπομονή. Όσο και να είναι μεγάλο στόχος η εξωστρέφεια, δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που ξεκινάμε κάποιες επαφές ή θα κάνουμε κάποια πρώτη εξαγωγή, ότι αμέσως έρχονται και τα αποτελέσματα. Οι αγορές στο εξωτερικό χρειάζονται υπομονή, χρειάζονται χτίσιμο, συστηματική προβολή και προώθηση και σιγά σιγά έρχονται τα αποτελέσματα. Να περάσουμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Τι είναι τα κλιματικά ουδέτερα ελαιόλαδα στα οποία η Αιγαία κατέχει την αποκλειστικότητα παγκοσμίως? Κλιματικά ουδέτερο είναι ένα προϊόν στο οποίο έχεις μετρήσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα σε όλο τον κύκλο του προϊόντος. Δηλαδή, για τη δική μας περίπτωση, μετρήσαμε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από το χωράφι, όπου καλλιεργούνται οι ελιές από όπου παίρνουμε το λάδι μας, μέχρι το ράφι. Δηλαδή, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για αυτά τα ελάχιστα λιπάσματα και φυτοφάρμακα που παρήχθησαν και χρησιμοποιήθηκαν στην καλλιέργεια της ελιάς. Εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην υαλουργία που έφτιαξε τα μπουκάλια. Στο μεταφορικό μέσο που μετέφερε το τελικό μας προϊόν στις αγορές του εξωτερικού. Έτσι, υπολογίζουμε το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα. Πόσα κιλά λοιπόν διοξιδίου του άνθρακα αντιστοιχούν σε κάθε κιλό προϊόντος που εμπορευόμαστε. Πληρώνουμε μία αντισταθμιστική εισφορά στον ελβετικό οργανισμό MyClimate, mm-hmm. ο οποίος τη δική μας αντισταθμιστική εισφορά μαζί με αντίστοιχες άλλες εισφορές από άλλες μεγάλες εταιρείες διεθνείς που έχουν είτε προϊόντα είτε και υπηρεσίες, τα μαζεύει όλα αυτά και κάνει projects ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου, μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και αντισταθμίζοντας τις δικές μας εκπομπές. Αυτό λοιπόν καθιστά το προϊόν κλιματικά ουδέτερο και ουσιαστικά είναι μια ουσιαστική συμβολή μας στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό στηρίζεται σαφώς στην έρευνα και αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι πόσο σημαντική είναι για εσάς η έρευνα και η καινοτομία. Θεωρώ ότι για μια μικρομεσαία επιχείρηση όπως είμαστε εμείς είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης και επιτυχίας. Οι εταιρείες πρέπει να ψάχνουν συνεχώς όχι μόνο καινούρια προϊόντα, αλλά νομίζω πρέπει να μπαίνουν και στο χώρο της καινοτομίας, ακόμα και σε θέματα marketing ή και σε θέματα οργάνωσης, να εξελίσσονται και να αλλάζουν συνεχώς. Ειδικά όμως για την έρευνα, θα σας πω ότι το τελευταίο μας προϊόν, που είναι μια μεγάλη παγκόσμια καινοτομία, οι ελιές σε συσκευασία snacking, που σημαίνει χωρίς καθόλου υγρό, χωρίς καθόλου συντηρητικά, με 12 μήνες διάρκεια ζωής εκτός ψυγείου, είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία και στηρίχθηκε πάνω σε 2,5 χρόνια έρευνας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, με το αντίστοιχο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, το δικό μας, που έχει εξαιρετικούς επιστήμονες. Και έτσι, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο, καταφέραμε και λύσαμε αυτό το θέμα. Οι Ισπανοί πουλάνε εκατομμύρια από τέτοια snack packs ελιών, με ισχυρότατο συντηρητικό που είναι το σορβικό κάλιο. Η ανταπόκριση του κοινού πάνω σε αυτό το προϊόν? Το προϊόν έχει ξεκινήσει, έχει λιγότερο από ένα χρόνο που ουσιαστικά έχει μπει στις αγορές. Ήδη πηγαίνει εξαιρετικά καλά στην Αμερική και αρχίζει και να πηγαίνει πολύ καλά και στη Βόρεια Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η ανάπτυξή σας έχει βασιστεί σε τραπεζικό δανεισμό ή σε ίδια κεφάλαια? Και αν ισχύει το πρώτο, οι σχέσεις σας με τις τράπεζες εξακολουθούν και παραμένουν οι ίδιες όπως ήταν 2 χρόνια πριν, δεδομένες της οικονομικής κρίσης? Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάποιο παράπονο από τις τράπεζές μας ή ότι έχουμε πιεστεί ιδιαίτερα. Οπωσδήποτε έχουμε υποστεί σε ένα μέρος του δανεισμού μας, στα ανοιχτά κεφάλαια, μία αύξηση του κόστους δανεισμού, η οποία έχει επιβληθεί από τις τράπεζες σε όλες τις επιχειρήσεις τους το τελευταίο χρόνο και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες.
Από εκεί και πέρα είχαμε μια πολύ καλή σχέση με την τράπεζά μας. Δεν μπορώ να πω ότι μας έχει πιέσει. Και άρα συνεχίζουμε κανονικά. Βέβαια, συνέπεσε η κρίση για μας με την καλύτερη μας εταιρική περίοδο, με μια περίοδο στην οποία η εταιρεία διαθέτει ρευστότητα, είναι υγιής και έτσι δεν χρειάστηκε να προσφύγει καθόλου στην τράπεζα για αύξηση δανεισμού. Όσον αφορά το μοντέλο ανάπτυξης, έχουμε στηριχθεί εξίσου στον τραπεζικό δανεισμό και σε επενδυτές οι οποίοι κατά καιρούς έχουν μπει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας, επενδύοντας τα χρήματά τους και μας έχουν βοηθήσει εξίσου, όπως και ο τραπεζικός δανεισμός, να αναπτυχθούμε. Στα άμεσα σχέδια δηλαδή της εταιρείας θα ήταν και η εισαγωγή της στο χρηματιστήριο Αθηνών. Εσείς θα θέλατε αυτό το growth story να το μοιραστείτε και με άλλους επενδυτές? Το να μοιραστούμε το growth story μας είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Το έχουμε κάνει, ήδη είμαστε πολύ μετοχικοί. Έχουμε 28 μετόχους που έχουν προκύψει από τις αυξήσεις, όπως σας είπα, που έχουμε κάνει στο μετοχικό μας κεφάλαιο με είσοδο εξωτερικών επενδυτών. Το χρηματιστήριο της Αθήνας άμεσα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι το αντιμετωπίζουμε με τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί και το κλίμα που υπάρχει. Το να γίνει όμως κάποια αύξηση με ξένους επενδυτές είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στο μυαλό μας και το σκεφτόμαστε, έχοντας κάποια σχέδια ανάπτυξης και βλέποντας την κρίση όχι μόνο υπό το πρίσμα της καθημερινότητας, που είναι πάρα πολύ σκληρή και αντιλαμβανόμαστε πόσο υποφέρει ο κόσμος έξω από την εταιρεία μας, βέβαια, γιατί εμείς στην εταιρεία έχουμε καταφέρει και έχουμε διατηρήσει ένα καλό κλίμα και έχουμε διατηρήσει και το ύψος των αμοιβών και τις συνθήκες εργασίας χωρίς κανένα πρόβλημα για τον κόσμο μας. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι η κρίση έχει και ευκαιρίες και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε δυνατότητες να αναπτύξουμε και τις εργασίες μας και να μπούμε και σε καινούριους κλάδους. Όλοι μιλούν για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος έχει παραμεληθεί ιδιαίτερα στη χώρα μας. Υπάρχουν πολλοί από τον χώρο των τροφίμων που επιδοτούν ανεξάρτητες ομάδες Ελλήνων παραγωγών. Εσείς θα υιοθετούσατε αυτή την πρακτική? Ναι, θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά καλό σχέδιο. Είτε να συνεργαστεί η βιομηχανία με παραγωγούς για να βγουν καινούρια προϊόντα, είτε και να στηρίξει παραγωγούς σε μακροχρόνια βάση, δίνοντάς τους μια σταθερότητα. Τώρα που και οι παραγωγοί αρχίζουν και αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν σωστά ποιοτικά προϊόντα, σε αντίθεση με αυτό που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε μια αγροτική παραγωγή επιδοτήσεων. Τώρα όλοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να στραφούμε πραγματικά στη γη, στο προϊόν και στην ποιότητα του προϊόντος και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για μακροχρόνιες στρατηγικές συνεργασίες που θα δώσουν και στη βιομηχανία πολύ καλά προϊόντα και άρα δυνατότητα για πιο σωστές και καλές εξαγωγές, αλλά και στους παραγωγούς μια σωστή ανταμοιβή για να βγάλουν ένα πραγματικό, ποιοτικό, αυθεντικό ελληνικό προϊόν. Με τους ξένους που έρχεστε σε επαφή λόγω της δουλειάς σας, τι είναι αυτό που σας λένε για την Ελλάδα, με όλα όσα ακούγονται και βομβαρδίζονται καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Νομίζω ότι οι πρώτοι εμπιστεύονται τους Έλληνες επιχειρηματίες. Εκεί που υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις που έχουν χτιστεί και αποδίδουν, η εμπιστοσύνη δεν έχει χαθεί. Βέβαια, σε καινούργια ανοίγματα, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Σε καινούργια ανοίγματα υπάρχει μια καχυποψία, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ίσως αυτό, όχι ίσως, αναπόφευκτα κάνει τις πρώτες επαφές λίγο πιο δύσκολες. Ακόμα και με τους υφιστάμενους συνεργάτες μας βλέπουν, ξέρω εγώ, είστε καλά, ζείτε, τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Εντάξει, η εικόνα η οποία παρουσιάζεται είναι και λίγο υπερβολική. Τα επεισόδια αυτά όποτε γίνονται δυστυχώς δημιουργούν τεράστιες εντυπώσεις και δημιουργούν την αντίληψη ότι υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση σε ολόκληρη την Αθήνα ή και ευρύτερα την Ελλάδα και αυτό δυστυχώς μας βλάπτει πάρα πολύ την εικόνα μας. Και οπωσδήποτε λοιπόν τα barriers είναι λίγο ψηλότερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Τώρα πια έχουμε να αντιπαλέψουμε και αυτή την κακή γενικότερα εικόνα της Ελλάδας διεθνώς. Κλείνοντας, τι έχει να περιμένει ο Έλληνας αλλά και ο ξένος καταναλωτής από τη ΓΕΑ? Πολλά καινούρια, αυθεντικά, εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα τα οποία μπαίνουν αυτή τη στιγμή στο δίκτυο διανομής μας μέσω του καινούριου μας concept που λέγεται συνεργασία και συνίσταται στην επιλογή εξαιρετικών ελληνικών εταιριών που βγάζουν πολύ καλά προϊόντα, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια στηριζόντουσαν σε ποσοστό 80% ή και 100% των πωλήσεών τους στην ελληνική αγορά και τώρα αναζητώντας την εξωστρέφεια τη βρίσκουν μαζί μας κάτω από μια προσπάθεια dual branding με ίση προβολή
των εμπορικών επωνυμιών και των δύο εταιριών και τους παραγωγού και της ΓΕΑ και μαζί λοιπόν θα μπούμε να κατακτήσουμε τις ξένες αγορές με πολλά καινούργια προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοδική μας γκάμα.